Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το 24ωρο, το οποίο ανοίγεται μπροστά μας, όπως βλέπουμε και στους χάρτες μας, για σήμερα Κυριακή, αν και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με εξαίρεση τις Κυκλάδες αλλά και τη Βόρεια Κρήτη, όπου εκεί αναμένουμε συννεφιές με λίγες πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές. Το κρύο θα είναι ιδιαίτερα έντονο, μάλιστα ξεκινάμε από αρνητικές θερμοκρασιακές τιμές προς τη Βόρεια Ελλάδα αργά το μεσημέρι. Δεν φαίνεται η θερμοκρασία να ξεπερνά στις περισσότερες περιοχές τους 13 με 16 βαθμούς, με τους βοριάδες να κυριαρχούν σε Ιόνιο και Αιγαίο, με τις μεγαλύτερες εντάσεις προς το κεντρικό νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, κοντά στα 7 με 8 μποφόρ. Για την περιοχή της Αττικής, για σήμερα Κυριακή αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές τώρα νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα προς τα ανατολικά, βορειοανατολικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα επιμείνουν από βόρειες διευθύνσεις με τοπικά πολύ ισχυρές εντάσεις. Θα παρουσιάσουν προοδευτική εξασθένιση καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Ενώ η θερμοκρασία ξεκινά τώρα νωρίς το πρωί περίπου από τους 6 με 7 βαθμούς, δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 14 με 15 αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Και λίγο πιο βόρεια για τη Θεσσαλονίκη μας, και εδώ θα επικρατήσουν άκρως χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες. Πολύ το κρύο, μάλιστα ο Βαρδάρης θα κάνει την αίσθηση του κρύου ακόμη πιο έντονη, μιας καταπνέει με εντάσεις τουλάχιστον μέχρι και νωρίς το μεσημέρι κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, στη συνέχεια θα αρχίσει να υποχωρεί. Ενώ η θερμοκρασία ξεκινά τώρα νωρίς το πρωί περίπου από τους 2 βαθμούς, δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 11 αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Τη νέα εβδομάδα αναμένουμε πιο ήπιες θερμοκρασιακά τουλάχιστον καιρικές συνθήκες, με τις βροχές και πάλι να είναι γενικά λίγες. Κυρίες και κύριοι, να έχετε μια όμορφη μέρα.